κρατάς εκεί? Πάει το κινητό του μπαμπά. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, έχουμε ετοιμαστεί, γιατί θα πάμε στην παιδίατρο να κάνει ο Αλέξανδρος συμβόλαιο. Να σας δείξω και τη φορά. Φορά αυτή είναι εδώ την σαν παλτό καπαρτινό, τέλος πάντων, μια ζακετούλα, δεν ξέρω πώς το πω. Από κάτω έχω φορέσει ένα κολάν με μία μπλουζίτσα απλή από πάνω, μπλε, κοντομάνικη. Φοράω από πάνω αυτό το παλτουδάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Αλέξανδρος έτοιμος και ο Νίκος τώρα κάνει μπάνιο για να ντυθεί να φύγουμε. Πάμε να το βρω ρούχα. Καλημέρα παιδιά, είναι η επόμενη μέρα. Χθες γυρίσαμε λίγο αργά από την παιδίατρο. Ο Αλέξανδρος έκανε το εμβόλιο. Σήμερα τον κράτησα προληπτικά στο σπίτι, δεν τον πήγα στο παιδικό. Μη τυχόν και κάνει κάποια αντίδραση στο εμβόλιο, να τον έχω εδώ. Και για να μην πέσει και το νοσοπητικό του και αρρωστήσει το οτιδήποτε. Τώρα σηκώθηκε και ο μικρούλης. Εγώ έχω σηκωθεί από το πρωί με τον Νίκο. Αλέξανδρε, σηκώθηκε τώρα! Αλέξανδρε! Να σου φτιάξω, μαμ! Οπα! Και το έχω βάλει να δει λίγο Πέπα. Οπότε πάω να το φτιάξω τώρα πρωινό, γιατί εγώ έχω φάει και πίνα τον καφέ μου τώρα. Έβλεπα και μία σειρά στο λάπτο. Οπότε πάμε να φτιάξουμε πρωινό. Λοιπόν, σήμερα πέρα από το ζεστό καφέ που ήπια το πρωί που έφυγε ο Νίκος. Καλά, μην φανταστείτε ότι και τώρα είναι πολύ αργά. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Έχω ρίξει να πιω και έναν κρύο καφέ μέσα στο καταχύμωνο, να πούμε. Καλά, όχι και καταχύμωνο, αλλά έχω φέρει εδώ ένα πλαστικό ποτήρι από το Βενέτη που μπες στο κτητικό και θα νοικεί και το έχω κρατήσει, οπότε θα τον βάλω εκεί μέσα τον καφέ για σήμερα και όχι σε ποτήρι γυάλινο, μιας και έχω πλαστικό. Εν τω μεταξύ ζεσταίνω και το γάλα του Αλέξανδρου για να το φτιάξω βρώμη, οπότε αυτά τα καλά. Έτοιμος και ο καφές μου. Μαμά. Ναι, μωρό μου. Έρχομαι, ζωή μου. Μαμά. Αγάπη μου, έρχομαι. Έτοιμο το καφεδάκι μου, πάμε να φτιάξουμε το πρωινό του Αλέξανδρου. Έτοιμο και το φαγητό του Αλέξανδρου. Έχω βάλει βρώμη, γάλα, μέλι και του έχω βάλει και λίγη σκόνη 5 δημητριακών. Πάω να τον τάσω. Μωρό μου, γιατί αγάπη μου, γιατί, ω Θεέ μου, γιατί, Αλέξανδρε, γιατί, ω Θεέ μου. Αλέξανδρε, παίζεις καλά? Μαμά! Ναι, αγάπη μου. Ποιος παίρνει τηλέφωνο? Παλάκια, για να δούμε. Ναι. Έλα. Περίμενε, κλείσε να σε πάρω με βίντεο. Μισό λεπτό να βγάλω και το ακουστικό. Και μη σας βλέπω.
Έλα. Έλα, Ιδάκη μου. Οπα, οπα, οπα. Θες να δεις τι έχει κάνει ο γιος σου? Τι? Τι έχει κάνει ο γιος σου? Τι κάνει? Περίμενα να σου δείξω. Όλες μάζεψα τις μπάλες. Λίγο εδώ πέρα το χάος που γινόταν, καλά εκεί καθόμαστε. Ο Αλέξανδρος έχει πάρει τη σκούπα και κάνει έξω, γιατί κάναμε και σκούπα. Και επιτέλους ήρθε και ο Νίκος και θα κάτσουμε τώρα λίγο, γιατί δεν μπορώ άλλο. Όλη μέρα αφήσω από το μικρό, μαζέματα, ξέρετε τώρα πως είναι αυτά, ειδικά οι μανούλες, εκεί και αν ξέρετε. Οπότε, αυτά. Να τρελή μου. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου ενεργή σε Facebook, Instagram, σε Instagram ειδικά. Δεν είμαι καθόλου ενεργή γιατί δεν έχω κινητό αυτές τις μέρες. Έχω ένα πάρα πολύ παλιό, μισό λεπτό και να σας το δείξω για να καταλάβετε τι εννοώ. Έχω αυτό εδώ. Νομίζω είναι, όχι νομίζω. Είναι Alcatel. Είναι πάρα πολύ παλιό. Χτες του έδωσε μία ο Αλέξανδρος και πέταξε την μπαταρία και η μπαταρία είναι εξαφανισμένη και τώρα δεν έχω ούτε αυτό. Οπότε είμαι μόνο με τον υπολογιστή. Οπότε δεν έχω καθόλου... Δεν μπαίνω καθόλου στο Instagram, δεν ξέρω τι γίνεται, γενικά ένας πανικός. Ό,τι μπορώ μπαίνω από την υπολογιστή, αλλά και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Κάνω λίγο υπομονή, γιατί έχουμε παραγγείλει τα επόμενα κινητά, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Οπότε κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Τέλος πάντων, λίγο υπομονή, φαντάζομαι... Στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αρχές της παράλληλης θα έρθουν και αυτά, επιτέλους, να δούμε μια άσπρη μέρα. Αυτά ήθελα να σας πω, θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, εδώ και δύο μέρες θέλω, δεν ξέρω πώς μου έχει έρθει αυτή η επιθυμία, να πιω καφέ από τα Starbucks. Αλλά εμείς εδώ δίπλα μας δεν έχουμε Starbucks, έχουμε, είναι μακριά τέλος πάντων, είναι τουλάχιστον μισή ώρα, 35 λεπτά από το σπίτι για να πάμε στο πιο κοντινό μας μαγαζί εδώ πέρα. Και τώρα ξυπνήσαμε με τον Αλέξανδρο γιατί κοιμόμαστε αυτό μεσημέρι. Και τι μας είπε ο μπαμπάς? Μας είπε ετοιμαστείτε να πάμε τη... Και τι θα κάνουμε τώρα? Ετοιμαστούμε. Τώρα θα ντυθούμε. Τώρα θα ντυθούμε. Να πάω να πάρω καφέ από τα Starbucks. Πάμε να ετοιμαστούμε, Αλεξάνδρε. Γιατί, Αλεξάνδρε? Ένα λεπτό σε άφησα να βάλω παπούτσια. Ένα λεπτό. Γιατί, αγάπη μου? Τι έκανες εκεί? Τι έκανες? Μπαμπά! Ναι! Μπαμπά! Έλα, μάζεψε τα τώρα, μάζεψε τα! Εν τω μεταξύ, πέρα από το ότι έχει βγάλει τα απλυμμένα και τα έχει βγάλει από το σάκο, είχα αφήσει εδώ πάνω τα ρούχα σας που θα φορέσετε. Έχει ανακατέψει και αυτά. Oh my god! Έτοιμη κι εγώ. Έχω βάλει μια ζακετούλα, ένα φορεματάκι μπλε έτσι, είναι κοντούλι με μαύρο καλσόν και γαλότσες, είναι μπότες σπασίας. Σας τα δείχνω γιατί μου είχε στείλει μια κοπέλα μήνυμα και μου είχε πει ότι θέλει να της κάνω βίντεο με το τι έχει την λάπα μου μέσα, αλλά μου είναι λίγο δύσκολο να το κάνω αυτό το βίντεο, οπότε μπορώ να σας δείχνω κάθε φορά. Όσες φορές τέλος πάντων είναι, τι φοράω. Οπότε φύγαμε, πάμε να πάρουμε καφέ. Μα! Ναι, αγάπη μου. Ναι.
Ωραία μου. Έχει λίγο κίνηση, λίγο όμως, όχι πολύ, δεν κουνιέται πύλο. Μωρά μου, τι είσαι να πεις γι' αυτό? Τίποτα. Τι έχεις φέρει τη γυναίκα σου να πάρει το καφεδάκι που ήθελα, εδώ και δύο μέρες? Σου που πυλάει το μυαλό δύο μέρες. Φαίνεσαι, όχι, είσαι όρατος. Μέσα σε σκοτάδι. Φαίνεσαι, μην αγχώνεσαι. Φτάνουμε, Starbucks. Φτάνουμε. Θα φας τέτοιο. Λοιπόν, πήραμε αυτό που είναι σοκολάτα με καφέ και σαντιγί για τον Νίκο. Ο Γιώργος, ο Νανός, πήρε κάτι καινούριο με κολοκύθα. Ανά αυτό εδώ. Pumpkin spicy latte. Και εγώ πήρα macchiato. Με καραμέλα. Παιδιά, είναι τέλειος, τέλειος. Φανταστικός, τον είχα πεθυμίσει κιόλας. Ένα τρελό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος πήρε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν πήρε ένα χυμό μπανάνα και ένα κρουασίνι. Αγάπη μου! Σ' αρέσει, μωρά μου! Το αμάξι δεν είναι βαρύτερο. Μωρά μου, για να άνοιξε λίγο το καλαμάκι. Θες κι άλλο, μωρά μου! Δώσε το παιδί. Κατά πετσέτα πήρες. Δεν το πάρω τώρα. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Μιαμ, 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 το παιδί μου. Έλα, Αλέξανδρε. Κάτω και το κοκτέιλάκι. Ορίστε. Ακούω. Μπράβο το παιδί μου! Λοιπόν, είμαι στη σελίδα στο βίντεο του giveaway. Θα πατήσω εδώ αντιγραφή. Θα πάω στην άλλη σελίδα. Θα κάνω επικόλυση το link και να μου φορτώσει τα σχόλια, τα οποία είναι 13 τα δικά σας σχόλια. Θα πατήσω να διαλέξει ένα νικητή τυχαία και ο νικητής είναι Ελέ Γκου, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Μισό λεπτό που γράφει και συμμετέχω. Πάω εδώ πέρα στα σχόλια. Λοιπόν, να το. Δεν φαίνεται καλά γιατί θολώνει η κάμερα, αν το αφήσω εδώ ελπίζω φαίνεται καλύτερα. Λέει συμμετέχω. Οπότε είσαι η νικήτρια του διαγωνισμού. Επικοινώνησε μαζί μου στο Instagram. Για να συνεννοηθούμε πώς θα παραλάβεις τα δώρα σου. Και αν τηρείς φυσικά τους κανόνες διαγωνισμού. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια!